Όντως είναι ταυτότητα πλέον για την περιοχή μας. Το μπραντ που έχει το Ιόνιο, το μπραντ που έχει ο Μύτικας και οι ακτές της Δυτικής Αιτωλοκαρνανίας πραγματικά πρωταγωνιστούν φέτος στο φετινό καλοκαίρι μας. Υπήρχαν συμμετοχές αρκετές, πώς το είδανε, υπάρχει αρκετός κόσμος στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές από πολλές χώρες, Δανία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Αμερική, Μεξικό. Πραγματικά ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί με τα νερά του Ιωνίου, με την φιλοξενία του Μύτικα και της Δυτικής Ελλάδος, της Παλέρου, της Λευκάδας και του Μεγανησίου. Μια διαδημοτική συνεργασία, η οποία φέρει καρπούς αυτή τη στιγμή για το μπραντ της περιοχής, το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε για του χρόνου, γιατί θα διεκδικήσουμε το παγκόσμιο κύπελλο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα καταδύσεων, σε συνεργασία με αυτούς τους δήμους και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Νομίζω η πρόβα τζενεράλε πήγε καλά. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να επισκεφθούν τη διοργάνωσή μας και να κλείσει την καριέρα του εδώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Μάρλε Λεούτζι, ο οποίος συμβολικά σήμερα βούτυξε στα 50 μέτρα προς τιμή ενός ανθρώπου που μνημονεύουμε ουσιαστικά, ενός φίλου του. Και αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας από χθες βρίσκεται ο πρίγκιπας Νικόλαος, ο οποίος τιμάμε την παρουσία του τη φετινή διοργάνωση.